Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Πώς είδες τα αποτελέσματα των εκλογών? Καταρχήν να πω καλησπέρα σε σένα μετά από αρκετό καιρό και στους φίλους που είναι συντονισμένοι και να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Να σε καλά. Ένα. Δεύτερον, είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Ήθελα να έχω μία κόκκινη γραβάτα, δεν έχω και βρήκα ένα μαντίλι και πειρά και σκουπίζομαι. Γιατί, για την παρέτηση του Τσίπρα? Για την παρέτηση του Τσίπρα λες τώρα? Ναι, τώρα τι θα έχουμε τώρα χωρίς τον Τσίπρα? Έχουμε κάτι άλλο να... καμία προδοτική συμφωνία να υπογράψουμε? Δεν ξέρω. Για τη Μακεδονία, ε. Τάψε όλα στη μέση αυτός. Και... ναι, τάψε στη μέση και... και αυτά τα παιδιά όλα ζουν το μύθο τους, όπως έλεγε ένα σποτάκι του τουρισμού πέρυσι, και ο κόσμος ζει τον παραμύθο του. Δηλαδή παραμυθιάζουν τον κόσμο και λοιπά και λοιπά, και μετά λένε αχ τι καλά έφταιγε ο προηγούμενος. Τώρα όλοι αυτοί μαζί ήταν προηγούμενοι. Mm-hmm. Λοιπόν, να πάνε στην ευχή της Παναγίας, καλό κλάμα να έχουν, τριήμερο μπορούν να κρατήσει, εξάμηνο, και λοιπά και λοιπά. Να πάνε στην ευχή της Παναγίας με την αγάπη μας και με τις ευχές μας. Ο Τσίπρας συνειδητοποίησε τι έκανε σε σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών ή το θεωρεί ακόμη επιτυχία? Βεβαίως και το έχει συνειδητοποιημένο, διότι δεν ήταν τυχαίο ότι πήγανε στους ψαράδες που είχε πάει και ο Ζαχαριάδης να κάνει το ίδιο πριν χρόνια, και γι' αυτό είναι περήφανος. Άμα δεν πει ότι είναι περήφανος, τα αφεντικά θα του πούνε έλα εδώ κόβεται ο μισθός. Mm-hmm. Αυτός ανέβηκε πάνω, πίστεψε τον παραμύθο του. Από το 3 πήγε στο 33, τώρα πήγε στο 17. Σε κάνα τρίμηνο, τετράμηνο, ίσως και τον Οκτώβρη που έχει εκλογές, να είναι στο 5. Όλα καλά. Mm-hmm. Εάν η δημοκρατία είναι αριστεροβάρης, να γίνουμε όλοι αριστεροί. Εγώ είμαι στον καβάλο βέβαια. Αλλά από εκεί και πέρα, εάν υπάρχουν δεξιές αποκλίσεις, βρίζουνε. Γιατί βρίζουνε, δεν κατάλαβα. Δεν ψηφίζει ο ελληνικός λαός? Όταν ψηφίζει αυτούς, ψηφίζει σοφά. Και άμα ψηφίζει άλλες καταστάσεις, ψηφίζει λάθος. Μην τρελαθούμε με τη δημοκρατία τους. Η δημοκρατία είναι μία. Και αυτός ο συγκεκριμένος κύριος, ήταν και γείτονάς μου και δεν μπορούσαμε να πάμε σπίτι μας όταν έμενε στην Κυψέλη. Για ποιον λες τώρα γείτονας? Έκανε το απάβγασμα το δημοκρατικό, να το πούμε με δύο λέξεις. Το δημοψήφισμα το όχι 60-40, δεν ήταν 51-49. Ήταν 60-40, το έκανε ναι. Τι περίμενε να του συμβεί? Και βγαίνει και μιλάει για δημοκρατία. Σε ποιους? Mm-hmm. Στα πιτσιρίκια που δεν ξέρουνε, που είναι 15, 18, 20. Mm-hmm. Δημοκρατία είναι ό,τι θέλει ο λαός. Αυτός τον λαό τον έγραψε. Τώρα τον έγραψε και ο λαός. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι. Ο κυρίαρχος λαός του είπε, παιδάκι μου, πάρε και δύο τυρόπιτες και τα δέοντα στη μαμά σας. Τελεία, μας τα έχουν πρίξει 70 χρόνια. Τελειώνει αυτή η παραμύθα. Εγώ ακούω αυτές τις μέρες, Βασίλη μου, αριστερούς σχολιαστές. Θα σου πω και ένα όνομα, γιατί ο άνθρωπος είναι συνειδητοποιημένος και είναι και βάση της λογικής και βλέπει. Καραμπελιάς. Ναι, ναι, ο Καραμπελιάς, ναι. Αριστερότατος στις αντιλήψεις. Αριστεροί είμαστε και εμείς στις αντιλήψεις. Ανθρωπιστές, βοηθάμε φίλους, αυτά, να είμαστε σοβαροί. Δεν είμαστε οι καπιτάλες, αλλά αυτοί το έχουν παρακάνει. Λοιπόν, εχθές, προχτές, πότε τον άκουσα και είπε η Ευρώπη πάει δεξιά και δεξιότερα. Η αριστερά τελείωσε. Ένα. Δεύτερον, δεν υπάρχει στον πλανήτη. Τρίτον, τα πρώην ανατολικά κράτη, Πολωνίες και λοιπά, που πάνε σφαίρα. Παλιά είχαμε Πολωνούς μετανάστες εδώ την δεκαετία του 90. Πάνε σφαίρα. Έχουν ψηφίσει νόμο, και όποιος αμφιβάλλει να πάντο βρει, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας αυτά, ότι άπαξ επίσης τη λέξη κομμουνισμό συλλαμβάνεσαι, γιατί ξέρουν τα παιδιά αυτά τι θα πει. Εμείς δεν ξέρουμε, είναι διθενιές, μοντερνιές και έτσι ψηφίζουν. Παλιά ψηφίσαν τον Καραμαλή γιατί ήταν ωραίο παιδί, δηλαδή μιλάμε κουκουρούκου ψήφι. Mm-hmm. Έχω πληροφόρηση, δεν τα ξέρω όλα, ότι στο συνασπισμό αυτών της ριζοσπαστικής αριστεράς είναι μέσα μαοϊστέ, τοσκιστέ, ελληνιστέ, όλο το συνοθήλευμα των σφαγέων του πλανήτη. Και είχαν κάνει Μάο και Μόδα τα πουκάμισα, αν θυμάσαι, χωρίς λαιμό, mm-hmm. χωρίς γιακά. Λοιπόν, δεύτερον,
Όταν λένε ριζοσπάστες, ο κόσμος νομίζει ότι θεωρούν ότι είναι κάτι προοδευτικό. Η λέξη λέει σπάω τις ρίζες. Αυτό θα πει και η ιερέ του παλιού Καραμαλή, αυτό έλεγε. Ριζοσπαστική ένωση, δηλαδή θα σας σπάσουμε τις ρίζες. Διαπιστώνει κανείς ότι δεν έχει συμβεί αυτό από το 50, 60, 70 έστω και μετά. Σπάνε τις ρίζες του ελληνισμού και μόλις δουν ελληνισμό βγάζουν φλίκτενες. Είναι ώρα να βγάλουν φλίκτενες, τι να κάνουμε τώρα. Αυτοί ζουν την ψευδέστησή τους, αλλά την πληρώνουμε εμείς. Λοιπόν, σπίτι γρήγορα που έλεγε ο Χαρικλίν. Σπίτι γρήγορα. Πάντως η αποχή ήταν πολύ μεγάλη για μία ακόμη φορά. Και θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Κάποια στιγμή αυτό το πολιτικό σύστημα του κοινοβουλευτισμού σε επίπεδο πιο φιλοσοφημένης σκέψης, αν θες μπορεί να είναι αντικείμενο αυτό που θα πω και πολιτικής κοινωνιολογίας ή άλλων επιστημών, όταν δεν σε ψηφίζουν ή δεν υποστηρίζουν αυτό το σύστημα των εκλογών 5 ή 6 στους 10 Έλληνες, αν έχουμε και συνολική εικόνα, ναι. Δηλαδή όταν η αποχή μας λέει ότι είναι στο 50-60%, όταν στο 100% υποτίθεται ότι βάζουμε όλο τον ελληνικό πληθυσμό, έτσι, και δεν συμμετέχουν και δεν σε υποστηρίζουν 5 ή 6 στους 10 και σε ψηφίζουν οι μισοί και από αυτούς τους μισούς βγαίνει ένα ποσοστό. Εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Από κάποια στιγμή θα πρέπει να το δει αυτό το πολιτικό σύστημα. Βέβαια, αυτούς δεν τους νοιάζει, γιατί όπως και να έχει, μια κυβέρνηση θα τη βγάλουν και κυρίως με την υποστήριξη των κέντρων του εξωτερικού. Δεν είναι σοβαρό όμως αυτό. Ναι, να μην λένε ο ελληνικός λαός. Ακριβώς πώς είναι κυρίαρχος τότε ο ελληνικός λαός και πώς η πλειοψηφία του τους επέλεξε. Να λένε ο μισός ελληνικός λαός. Ακριβώς αυτό που είπες τώρα, ακριβώς, ναι. Διότι ο άλλος μισός δεν τους ψήφισε. Ναι. Και αφού οι μισοί δεν ψηφίσανε, δεν έχουν την καθαρή εντολή στο 100%, στο 80%. Έχουν το επί των ψηφισάντων, συν την αποχή που είναι το μεγαλύτερο κόμμα, με 18% κυβερνάνε οι κυβερνήσεις. 18%. Και στο μαθηματικό τύπο, για να τα βλέπουμε ψυχρά, και η Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ χάσανε 250.000 ο ένας, 200 ο άλλος, 60 ο άλλος, 400.000 έχει το ΚΚ και πανηγυρίζει. Δηλαδή να τρελαθούμε τελείως όλοι μαζί. Πάω στον Περισσό αύριο μεσημέρες. Είναι και κοντά. Λοιπόν, η παραμύθα τελειώνει. Βρίζουνε πατριωτικά κόμματα και κυβερνήσεις στην Ευρώπη που έρχονται ή είναι και τους λένε φασίστες, δηλαδή ο οικογενειάρχης, ο φυσιολογικός, ο νορμάλ, ο επαγγελματίας, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο όποιος είναι συντηρητικός θα πει συν και τηρώ, αυτός που τηρεί τα έθιμα, τα ήθη, το έθνος του, τις συνήθειές του, τον λένε φασίστα. Ποιοι? Τα ΛΟΑΤΚΙ. Το 30% μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά όχι στο δρόμο. Υπάρχει νόμος περί δημοσίας εδούς. Αυτοί όταν βγαίνουν έτσι έξω, να βγεις με τα ρούχα σου, να πανηγυρίσεις. Ξεβρακωτοί πρέπει να συλλαμβάνονται. Υπάρχει νόμος. Υπάρχει νόμος περί δημοσίας εδούς. Άμα είναι έτσι τότε, να βγούμε και εμείς αύριο ξεβρακωτοί εκεί στον Βόλο. Θα μας συλλάβουν στο τρίλεπτο. Και να πούμε είμαστε παλιοημερολογίτες ΛΟΑΤΚΙ εμείς και βγήκαμε λίγες μέρες αργότερα. Λοιπόν, πάνε να κάνουν το παραφύσιν φυσικό και δεν μιλάω για τα ΛΟΑΤΚΙ, για τις απόψεις και τις αντιλήψεις που διακατέχονται και θέλουν να τις περάσουν η ελληνική κοινωνία επί του προκειμένου. Δεν μας νοιάζει τι γίνεται έξω, μας νοιάζει βέβαια, αλλά λέμε. Λοιπόν, η ελληνική κοινωνία είναι αυτή. Δηλαδή παραγράφουν την ψήφο κοντά ενός εκατομμυρίου ατόμων που ψηφίσανε δεξιότερα της δεξιάς. Γιατί δεν υπάρχει δεξιά, κέντρο είναι η μισή της κυβέρνηση, είναι πρώην Πασόκη. Ο Ξοχοίδης είπε ότι δεν προλάβα να διαβάσω το μνημόνιο. Ναι, αλλά το είχε πει όντως. Ναι, ναι, δηλαδή για κάτσε καλά ρε φίλε, δεν το διάβασε και σε πληρώνουμε και 10 το μήνα. Τέλος πάντων δεν πειράζει, εμείς έχουμε μεγάλη καρδιά, ο λαός, τους πληρώνει και θα πάνε σπίτι. Το έργο τώρα, αν δεν βλέπουν οι φίλοι, έχει δύο κέρδη. Το ένα είναι ότι πάτωσαν αυτές οι αντιλήψεις και θα εξαφανιστούν σε κάνα δύο χρόνια. Και το άλλο είναι ότι ο δικός μας που είναι πρωθυπουργός έχει πάρει όλη την μπάλα επάνω του τώρα. Οπότε δεν μπορεί να λέει έχω αντιδράσεις και αυτά, σε ξαναψηφίσαμε
Λέμε με, άσχετα ποιος το ψήφισε ή όχι. Άσχετα το ψήφισε ο μισός ελληνικός λαός, ναι. Τέλος πάντων, ναι, σε ξαναψηφίσαμε, κύριε Πρωθυπουργέ, να κάνεις κάτι για τον ελληνικό λαό. Εάν δεν κάνει κάτι, είναι και ο τελευταίος των οικογενειών του παρελθόντος, θα πάει σπίτι. Αφού είναι κυρίαρχος ο λαός, θα σας κυριαρχήσει. Αυτό είναι το ρήμα. Θα σας κυριαρχήσει. Δηλαδή, κύριος επί της αρχής θα πει αυτό, κατάλαβες. Θα σας πάρουμε από την αρχή. Απλά είναι τα πράγματα, όσο δεν καταλαβαίνουν και για να μην νομίζουν ότι κάνουν έτσι. Ναι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ναι. Αυτοί που ψήφισαν το Μητσοτάκη, αυτό το ποσοστό που σίγουρα είναι κομματόσκυλο, περιμένουν να βολευτούν κομματικό στρατό από εδώ από εκεί. Τι είδαν στο Μητσοτάκη το ψήφισαν, ρε παιδιά, θα τρελαθούμε τελείως δηλαδή τώρα. Δηλαδή, πού τα πήγε καλά ο Μητσοτάκης, δηλαδή, για να τρελαθούμε τώρα δηλαδή. Πήρε τα Ραφάλ, ας πούμε, πήρε τα Ραφάλ, τι έκανε. Περίμενε. Καταρχήν πήρε το ποσοστό που είπαμε. Ναι. Εντάξει. Στην περίπτωση του μη χειροβέλτιστον είναι ο λιγότερο χειρότερος. Λοιπόν, ένα-ένα. Καθάριστο τοπίο από την μια μεριά. Έχει το πάρει το παιχνίδι όλο απάνω. Εγώ βασικά με αυτό, να πω την αλήθεια, Γιώργο, διαφωνώ. Τον θεωρώ χειρότερο και από το, όχι από τον Τζίπρα, τον θεωρώ το ίδιο άσχημο και κακό το Μητσοτάκη. Εγώ δεν μιλάω προσωπικά. Καταλαβαίνω. Ως προς και την πολιτική που αρθρώνει και ναι, που εφαρμόζει. Ναι, ναι. Το ένα. Δηλαδή, ρήμαξε και ο Μητσοτάκης, συγγνώμη. Οι Έλληνες πεινάνε. Τα μαγαζιά στενάζουν. Οι νέοι είναι στο εξωτερικό. Με τα παράσημα, στον νόμο τα τσιμπήματα, ρήμαξαν τον κόσμο. Τους ανεμβολίωσε υγειονομικούς, τους έστειλε αδιάβαστους. Η οικονομία δεν πάει καθόλου καλά. Στα εθνικά θέματα τι, επειδή τα βρίσκουν κάποια συμφέροντα εδώ, του επιχειρήν γενικότερα και κάποια λαμόγια με τους Τούρκους για να κονομάνε και. Ο Μητσοτάκης ενδεχομένως είναι μέρος του κόλπου αυτού και reality και από εδώ από εκεί. Βασίλη, και... ναι. Αυτά είναι γνωστά. Για ναι. Να ψηφίσει ο κόσμος προς τα εκεί, κάπως είδε το έργο έτσι. Λοιπόν, τι θέλω να πω, εγώ δεν στέκομαι στα πρόσωπα. Ναι. Αυτοί έρχονται και παρέρχονται. Έχουμε πει μια ατάκα εδώ στον Αλμπέντο 14 από παλιά, ότι όταν αυτοί θα λείπουνε, εμείς εδώ θα είμαστε. Είχαν έρθει θριαμβευτικά, φύγανε, δεν τους θυμά τη μάνα σου, εμείς είμαστε εδώ. Ναι. Τι θέλω να πω, την μπάλα την έχει πάρει τώρα ο κύριος Πρωθυπουργός, δεύτερη φορά ενισχυμένη με τον τρόπο που λέγαμε πριν, οφείλει να κάνει κάτι. Εάν δεν κάνει, δεν έχει δικαιολογία να πει, ξέρεις, ο προηγούμενος έβρισκε αντιστάσεις, ναι. Πήρα καμένη γη που λέγανε ο ένας ο άλλος, ο προηγούμενος αγόρι μου τώρα είσαι εσύ. Τέλος. Άρα όλη την οργή και ό,τι συμπίεση υπάρχει επάνω σε αυτά που ανέφερες και αυτά που έρχονται θα τα φάει στο κεφάλι πακέτο. Άρα να είμαστε συγκεντρωμένοι προς τη μία κατεύθυνση. Πριν είχαμε 2-3. Είχαν διασπάσει τον κόσμο. Τώρα η κατάσταση είναι εκεί. Άλλοι θα τρώγονται τώρα κάνα χρόνο. Δύο θα πάνε στο 3%. Αν και που άμα δεις και τι πρόσωπα δεν μπήκανε μέσα. Εγώ είμαι ευτυχισμένος, δεν στο κρύβω. Mm-hmm. Η νύχτα 25, το ξημέρωμα 27, το ποτάμι, ο θείος μου, η γιαγιά μου, σπίτι. Δεν πειράζει, πέρασαν κάποια χρόνια. Δεν πειράζει, μετά από 70 χρόνια από τον εμφύλιο και μετά, εδώ πήρε λίγο παραπάνω το έργο. Αυτοί δεν έχουν καταλάβει το τείχος έπεσε το 90. Γιατί βλέπουν το δικό τους τείχο και σου λέει, αφού δεν έχει πέσει το ντουμπάρι να πλακώσει το δικό μου, καλά είμαι. Τι ξέρω αν με αντιλαμβάνεσαι. Ναι, σε καταλαβαίνω. Αλλά μπορούμε να πούμε. Ναι, να βέβαια πούμε το φαινόμενο, όπως είπες, το φαινόμενο αυτό του γεγονότος ότι σε επίπεδο εθνικών εκλογών σε πολλά κράτη στην Ευρώπη έχει το μήνυμα περάσει. Στην Αμερική με τον Τραμπ, ό,τι έγινε. Στην Ευρώπη εδώ και καιρό έχουμε αυτή την αλλαγή. Δηλαδή, αυτές οι δυνάμεις που πρόσκειται στην αριστερά πλέον έχουν ιτηθεί σε ένα μεγάλο κατά κράτος. Κατά κράτος. Αυτοί και οι διεθνιστικές τους ιδέες φέραν την Ευρώπη εδώ που είναι. Τώρα έρχονται εθνικές αντιλήψεις. Αν δεν έχεις το κράτος σου, το τσέχικο, το γιουγκοσλάβικο, το ιταλικό, το γαλλικό, πού θα σταθείς, δηλαδή ποιος θα είσαι, barcode θα είσαι και θα λες μένω στη Γαλλία και είμαι Γάλλος και θα είσαι barcode. Δεν κατάλαβα. Ο άλλος πρημοδοτεί τα ζευγάρια και το λένε φασίστα. Οι άλλοι κλείνουν τα σύνορα και τη λένε ακροδεξιά. Και αν δεν βουλιάζει το βαπόρι προχτές το άλλο που πέρασε, ο σκυλοπνίχτης, σκέψου πόσα περνάνε κάθε μέρα από εκεί. Έτυχε τώρα αυτό να γίνει η στραβή και το μάθαμε όλοι. Ξέρεις τι περνάει κάθε μέρα
μην ανοίξω το στόμα μου. Mm-hmm. Ας πούμε τίποτα άλλο, διότι τα καλύτερα έρχονται. Απλά τώρα αλλάζουν τα νερά, όπως στη Χαλκίδα πάνε 6 ώρες πάνω, 6 ώρες κάτω. Εδώ θα πάνε τώρα κάνα 2 χρόνια, 3 προς την πάνω πλευρά. Η άλλη πλευρά πάει προς τα κάτω. Τι να κάνουμε τώρα. Περάσανε καλά, νομίσανε κάτι σούργελα, κάτι τεμπέλιδες, κάτι άχρηστοι, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Ξέρω εγώ άτομα στον περίγυρό μου γίνανε με περιουσίες. Εντάξει παιδιά, πηγαίνετε σπίτι τώρα. Δώστε τα Airbnb. Τι μας ενδιαφέρει. Ναι, δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει, Γιώργο, γίνεται ένας χαμός στη Γαλλία τις τελευταίες ώρες. Η Γαλλία ανακοίνωσε lockdown στο Παρίσι για να αντιμετωπίσει τις διαδηλώσεις. 40.000 αστυνομικούς δρόμους. Τα επεισόδια είναι άγρια στη Γαλλία. Και όλο αυτό ξεκίνησε μετά από ό,τι έγινε με έναν 17χρονο από πειρά αστυνομικού. Ναι, 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 με τον νεαρό, ναι. Κουταμάρα, αυτή η μεγάλη. Τις προάλλες βέβαια στη Γαλλία είχαμε κάει και η Γαλλία για το συνταξιδοτικό επίσης. Δηλαδή εκεί στη Γαλλία δεν παίζουνε. Πουθενά δεν παίζουνε, μόνο εδώ παίζουνε και συνήθως δεν παίζουνε, το τυπάνε με το χέρι στον τοίχο, ξέρεις. Λοιπόν, για να μην σου ρίξουν και την εκπομπή. Λοιπόν, αλλάζει το έργο και μέσα σε 1,5 χρόνο, 2, δεν θα τους θυμάται τη μάνα τους. Αυτός είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών. Και αν δεν κινηθεί έξυπνα, δεν λέω άλλη λέξη, και στα εθνικά και οπουδήποτε, θα έχει και αυτός την τύχη του προηγουμένων. Το έργο πάει παρακάτω. Η Ελλάδα δεν σταματά επειδή κάποιος είναι κουκουρούκο στο μυαλό και λέει αυτά θα κάνω. Κάντα, πάρε το μαντιλάκι σου και προχώρα. Mm-hmm. Δεν σταματάει. Είχε πει ο Σαραγάς, ο φίλος μας, ότι για να τα πάμε και πιο κάτω τα πράγματα, η Ελλάδα είναι μια μηχανή που δουλεύει μόνη της και κανένας να μην κατοικεί εδώ θα κάνει αυτό που πρέπει η μηχανή που λέγεται ΛΑΣ. Λοιπόν, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι τα παιδιά, είναι αδιάβαστα, είναι αμόρφωτα, είναι ρεπουσόπεδα κλπ. Τελεία και παύλα. Όταν μου λες ριζοσπαστικό κόμμα και προοδευτικό τόξο, ποιο τόξο ρε αγόρι μου. Αφού λες ριζοσπάστης, δηλαδή σπάω τις ρίζες. 100 χρόνια εφημερίδα. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς τώρα... επειδή ασχολούμεθα με αυτά και το ξέρεις και μας αρέσουνε, ναι. Και όχι μόνο εγώ βέβαια και όλοι οι άλλοι φίλοι. Λοιπόν, το ξέρουμε το εργάκι. Εγώ προσωπικά στον Αλμπέντο 9 χρόνια και πιο παλιά και στις εκπομπές σου κατά καιρούς και άλλοι φίλοι που έχεις βγάλει της παρέας της δικιάς μας, τα λέμε τόσα χρόνια. Δεν είναι προφητείες, είναι κοινή αντίληψη ρε φίλε. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μου προβάλλεις εμένα τώρα το παραφύσιν για φυσιολογικό και το παιδάκι στον Κολονό έχει ξεχάσει πόσα άτομα μετράει 12 χρονών και δεν τους έχουν κόψει το λαιμό όλων 12 χρονών. Ναι, ή έχουν μαζευτεί όλοι στην ΕΡΤ1 και πληρώνω εγώ με τη ΔΕΗ και αν δεν το πληρώσω μου το κόβουν όλοι αποτυχημένοι από τα ιδιωτικά κανάλια ή κατά τα άλλα εντάξει. Έχουν πάει στην ΕΡΤ και πουλάνε τρέλα με το μισθό τους, το οποίο πληρώνω εγώ. Θα έρθει η ισορροπία, αν το θυμάσαι. Γιώργο, συντόμως, τώρα... Ναι, συντόμως. Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο τώρα, γιατί τόσα χρόνια κάνουμε και εκπομπές και είσαι και ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε με τον Εκατερινίδη και έχεις επιβεβαιωθεί και εσύ και όλη η παρέα που ξεκινήσατε τότε όταν ενδεχομένως εμείς ακόμα να μην είχαμε γεννηθεί, ήμασταν πολύ μικροί. Ο Σαραγάς, όπως είπες, ο παπάς, έχετε επιβεβαιωθεί. Εσείς χαρακτηριστήκατε συνωμοσιολόγοι, αλλά επιβεβαιωθήκατε, όπως και εγώ χαρακτηρίζομαι τώρα, αλλά επιβεβαιωνόμαστε όλοι μαζί πλέον. Με όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτονται στις ΗΠΑ για τα άτια, τα UFO, τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις που βγαίνουν πλέον επίσημα τα πανεπιστημιακά κέντρα εκεί, ο στρατός, και λένε ότι το φαινόμενο είναι υπαρκτό, ότι υπάρχει μια δύναμη εκεί έξω που δεν έχει σχέση με τον άνθρωπο. Συν ότι πριν από 2-3 ημέρες έκανα μια εκπομπή για τον Νότιο Πόλο, ότι ψάχνουν εκεί, λένε, κάποια πράγματα που έχουν σχέση με αυτό ακριβώς, με μια διάνοια εκεί έξω, με μια ζωή εκεί έξω, με οντότητες που δεν είναι ανθρώπινες. Ψάχνουν τα νετρίνα, λένε, που τα νετρίνα τα ψάχνουν οι Ρώσοι και στην Πύλο, και για την Πύλο που λένε ότι είναι πύλη, όπως και το Πύλιο, τα έγραφε και ο Έμιος Σοφουράκης, ότι είναι ιδιαίτερη τόπη στην Ελλάδα. Όπως και όχι μόνο. Όπως και το πλοίο από το πείραμα της Φιλαδέλφια που είχε έρθει στην Ελλάδα. Και εσείς τα λέγατε αυτά. Πριν το 88, ας πούμε. Το 88. Εγώ είμαι ο τελευταίος από την παλιά παρέα Μπαλάνους και τέτοια από τη δεκαετία του 80. Αυτοί τα λέγανε από τη δεκαετία του 70. Mm-hmm. Που τα ξέρανε ακόμα για τις πεντέλες, Ποδότας, Μπαλάνος κλπ.
ο Γιαννουλάκης που είχε τις εκδόσεις που έγραφε στα περιοδικά, έβγαινε μόνος του, ακόμα βγαίνει, έχει εκπομπή εδώ όπως ξέρεις και λοιπά, και να τον πάρεις τηλέφωνο να τον βγάλεις, να κλείσετε τη σεζόν και λοιπά και λοιπά. Έχουν βγει όποιος τυχάρπαστος, βλάξ, ηλίθιος και πεθαμένος για να βγει μπροστά και λέει ό,τι παπαρολογία του κατεβαίνει. Και θα σου ζητήσω συγγνώμη, και δεν εννοώ εσένα προσωπικά και τα θέματα που βγάζεις, καλά κάνεις, να ακούμε το σύμπαν, εγώ με τη σχολή τι αγορεύει που λέτε. Ναι. Αλλά βγαίνει ο ένας και λέει η γη είναι έγκυος, ο άλλος λέει η γη είναι επίπεδη, ο άλλος λέει το έτσι το αλλιώς, και δεν ξέρουν πού βρίσκονται, για να πάνε σπίτι βάζουν GPS. Η πύλος ας πούμε γράφεται με ύψιλον, γιατί, και το πύλιον με ήττα. Τόσο απλά στα λέω, επειδή είσαι και εκεί. Λοιπόν, να πάω να κάνω τους πονηρούς αλλού. Εμείς είμαστε επιθετικοί και θα είμαστε, όχι γιατί έχουμε δικαιωθεί και είμαστε μια χαρά στα μυαλά μας και δόξα τω Θεώ. Ξέραμε το εργάκι. Τους κοίμησε η πολιτική κατάσταση από το 80 και μετά, διότι το πρέπει να βλέπεις τα σημεία. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Ανδρέας όταν ήρθε, λες και δεν είχε άλλα προβλήματα η Ελλάδα, έβγαλε τις ποδιές. Γιατί έβγαλε τις ποδιές? Για να δουλέψουν οι πολυεθνικές. Παπούτσια, φόρμες, αθλητικά, μπλουζάκια, επώνυμο ρουχαλάκι, εγώ φορά αυτή τη μάρκα, εσύ εκείνη, δεν το πήρε χαμπάρι κανένας. Τώρα λέει επώνυμα ρούχα και ανώνυμοι άνθρωποι. Ο Τζίμις ο Πανούσης έλεγε στη νέα τάξη πραγμάτων, τα πράγματα θα είμαστε εμείς. Ναι, όντως λοιπόν, το έλεγε. Ο κόσμος αντιδρά και καλά κάνει και αντιδρά, διότι δεν μπορεί να επικρατήσει το παραφύση, τελεία, το λέει και η λέξη παραφύση, παρακράτος, το λέει η φύση, η λέξη, συγγνώμη. Γιώργο, αυτά που έλεγε ο Σαραγάς, ο κοινός μας φίλος που ήταν φοβερός, βέβαια τώρα τελευταία δεν βγαίνει σε εκπομπές που μιλούσε... Δεν βγαίνει τώρα τελευταία, έχει θέματα δικά του, όχι υγείας, άλλα. Ναι, ναι, ναι. Μιλούσε για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και έναν υπέρλαμπρο πολιτισμό πανάρχιο που είχε στο επίκεντρο την ελληνική γλώσσα και άλλα επιμέρους στοιχεία και μια πολύ υψηλή τεχνολογία. Αυτά λοιπόν είχαν ακουστεί στην Ελλάδα, όπως είπες, πριν το 80, έτσι. Δεκαετία 70, Εκατερινίδης, Μπαλάνος, Ποδότας και κανένα δυο άλλοι που μου διαφεύγουν τώρα. Τον Εχετλέο η πρώτη φορά που ακούστηκε δημοσίως στην Ελλάδα το είπε ο Πουρναρόπουλος, ο φίλος μας ο Θανάσης, τέλος δεκαετία 80, και όταν βγήκαμε στην ΕΡΤΕΝΑ, στην Πανοπούλου, στην ΕΛΤΑ ένα μεσημέρι το 95-96 και τα λέγανε αυτά, ο Ποδότας, ο Σαραγάς, ο Γιοργανάς, ο Σχορεμένος, ο Παπάς, ο Πουρναρόπουλος κλπ. Είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό να μπουν να τη βρουν στο YouTube. Εξωγήινη και αρχαία Ελλάδα. Λοιπόν, εμείς έχουμε πει τα άνδερά μας και ακόμα τα λέμε και είμαστε σύγχρονοι. Γιατί είναι πριν 30 χρόνια και είναι τώρα, και αυτοί οι 30 χρόνια κοιτάγανε τα κόμματά τους και τις ιδιοληψίες τους. Λοιπόν, δεν ζεις με ιδιοληψίες. Εγώ που ξέρεις ότι ασχολούμαι όλα αυτά, είμαι ο πιο ρεαλιστής από μένα, δεν υπάρχει. Αύριο είναι Κυριακή ή Δευτέρα. Σήμερα μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Αυτό θέλω να πω στους φίλους. Και γι' αυτό και έχουμε μείνει εσύ με αυτό που κάνεις και σε στηρίζουμε και το ξέρεις. Και εγώ εδώ και δεν υπάρχουν άλλα ραδιόφωνα και μας λένε και ξέρω εγώ πώς μας λένε. Καλά, εγώ δεν θα κοιμηθώ το βράδυ απόψε. Είμαι στεναχωρημένος. Αλλά λέμε. Γιατί είσαι στεναχωρημένος, δεν μας είπες τώρα. Γιατί μου το είπες και πριν. Για τον Τσίπρα. Με όλα αυτά που βλέπω, με τον Τσίπρα, που παραιτήθηκε. Κοίταξε να δεις, επειδή έχουν καταργηθεί οι επιθεωρήσεις, πώς να γελάσεις? Βάζεις και βλέπεις τη Βουλή και πες κατά γέλια και λες, πω, τρομερός. Τώρα, πέρα από αυτά, γιατί τα σοβαρά είναι αυτά που λέγαμε για την έρευνα που κάνατε τότε, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Βγαίνουν οι Αμερικάνοι και λένε ότι έχεις να κάνουμε μια δύναμη που μπορεί να είναι εδώ από πανάρχες εποχές και να μπαινοβγαίνουν από παράλληλες διαστάσεις, από πύλες. Και αυτά, όπως λες, τα λέγατε εσείς στις εκπομπές αυτές από το 90, ξέρω εγώ. Τα βλέπα εγώ αυτά όταν ήμουν στο δημοτικό, στο γυμνάσιο. Εγώ τα έλεγα από το 88 μαζί, ναι, με όταν, πολλούς. Όταν λέγατε με τον Μπαλάνο για την Πεντέλη, τους Ολύμπιους. Και στο έχω ξαναρωτήσει αυτό, δεν θα πρέπει τώρα να σας καλέσουν και να σας πούνε ένα συγγνώμη καταρχάς. Ποιος θα μας πει συγγνώμη, ωραία, τώρα? Εμείς τα κάνουμε για μας, δεν τα κάνουμε για να μας πούνε συγγνώμη. Τα ρετάλια μας πούνε συγγνώμη. Καταρχήν δεν θέλουμε συγγνώμη, διότι δεν υπάρχει λόγος. Ο καθένας λέει ότι θέλει. Από εκεί πέρα είναι ποιος επαληθεύεται. Λοιπόν,
όλοι αυτοί εδώ που γνωρίζεις από το Τζαγρινό, το Γιαννουλάκη, το Διαμαντάρα, το Μπουρναρόπουλο, το Μποδότα, μην λέω ονομάτωρα κλπ. Έχουν δικαιωθεί όλοι και είναι μια χαρά στα μυαλά τους και το γνωρίζω και το δηλώνω υπευθύνος. Όποιος θέλει κάνουμε και τεστ IQ δημοσίως στο κανάλι σου. Λοιπόν, έχει παραγίνει το κακό και με πολλούς που βρίζουνε, ναι, ευθέως. Όντως, ναι. Και ξέρει ο κόσμος τι εννοώ και κάποια στιγμή θα τους βγάλω φωτογραφίες δημοσιευμένες εγώ και αν με μηνύσουνε. Εμένα, έχω φωτογραφίες. Μη γυμνούς και. Μην το ανοίξουμε αυτό τώρα και χαλάσουμε την εκπομπή. Τους προκαλώ να με προκαλέσουν πάρα πολλά χρόνια και δεν με προκαλούν γιατί φοβούνται. Και καλά κάνουν και φοβούνται. Αλλά όποιος δεν φοβάται να πάρει τηλέφωνο. Να πει έλα εδώ Καρποδίνη, εμένα εννοούσες. Και να του δώσω εγώ στοιχεία, ηχητικά που έχω, κασέτες, οτιδήποτε. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είχες βρεθεί ποτέ σε κάποιο περίεργο σημείο, σε κάποιο περίεργο τόπο όπως την Πεντέλη με κάποιον από αυτούς τους τότε τους θρυλικούς ερευνητές, όπως και εσύ θρύλος είσαι σε αυτό το επίπεδο? Έχω πάει παντού με όλους ή με τους περισσότερους. Προσφάτως στις 17 του μηνός, κάθε χρόνο, το λέω για να είναι γνωστό για να το κάνουμε το Σεπτέμβριο, ο φίλος μου ο Διαμαντάρας, ο δάσκαλος, κάθε χρόνο στο Θερινό Ηλιοστάσιο οργανώνει μία εκδήλωση χωρίς εισιτήρια και τέτοια, γιατί ξέρω πολλοί κάνουν κάποιες εκδηλωσούλες και τα παίρνουν. Άλλη μόδα αυτή τώρα. Εντάξει, κάποια στιγμή εγώ το φθινόπωρο που θα έχω και το Web TV συν το ραδιόφωνο θα βγάλω ονόματα. Τους προκαλώ να προκαλέσουν. Λοιπόν, έκανε μία εκδήλωση στο μόνο σημείο που υπάρχει στην Νότια Ελλάδα για τα καβίρια μυστηρία έξω από τη Θήβα. Ναι. Σε ενημερώνω, έριχνε καρέκλες 17 του μηνός το προηγούμενο Σάββατο. Ήρθανε κανιά 60 άτομα, τα 40 ήταν νέοι, πρώτη φορά ήρθανε, αυτό εννοώ νέοι και νέοι βέβαια στην ηλικία. Και αν δεν έβρεχε, από την άλλη μέρα καθάρισε ο καιρός, θα ήταν πάνω από 100 τόσοι. Σε ενημερώνω, ταμπέλα που ο δρόμος είναι κεντρικός, πάει για τους Δελφούς, στην Ευθεία, Αλίαρτος, Λιβαδιά κλπ. Δεν υπάρχει. Κάποιοι χαθήκανε και ψαχνόμαστε με τα κινητά που θα στρίψουνε. Δεν υπάρχει. Αυτά εμείς θα τα τραβήξουμε εικόνα και μαζί αν θες σκοπή, θα τα κάνουμε παρέα, να τα δημοσιεύουμε. Υπάρχουν τρομεροί αρχαιολογικοί χώροι άγνωστοι παντελώς στην Ελλάδα, παντελώς, και εμείς πλέον θα κάνουμε αυτό. Θα κάνουμε πολιτιστικό πόλεμο. Πολιτιστική επίθεση θα κάνουμε. Γιώργο, το Λιαντίνη τον είχες γνωρίσει? Όχι, είχα την ατυχία να μην τον γνωρίσω. Ήξερες ανθρώπους που τον γνώριζαν όμως καλά? Ορισμένους, ναι, στο παρελθόν. Αλλά είχα την τύχη, ψαχνόμουν και εγώ από μικρός και λοιπά, και συνέπεσε από τη δεκαετία του 80 και μετά να κάνω παρέα, να είμαστε αδερφικοί φίλοι πλέον με όλους αυτούς. Κάποιοι έχουν φύγει για τη ζωή βεβαίως, και με τους υπόλοιπους που παραμένω ο φίλος αδελφικός και δεν πουλάει ο ένας τον άλλον. Κάτι που είναι μόδα τώρα και μόλις πεις μια κουβέντα σου κόβουν την καλημέρα. Εμείς δεν κάνουμε τέτοια. Μπορεί να διαφωνήσουμε, να τσακωθούμε για χύψη ωμέγα καταστάσεις. Δεν πουλάμε τους φίλους μας. Και αυτό ξενίζει. Μου το λένε σε παρέα. Έλα ρε, έχεις φίλο τον τάδε 30 χρόνια. Γιατί αν τον έχω? Δεν κατάλαβα. Αυτό έσπασε το κοινωνικό περιβάλλον και απομόνωσε τον κόσμο. Και έχουν μείνει μόνοι τους στα δωμάτια τους, τα οποία έχουν χρυσοπληρώσει και τώρα είναι στα χάπια. Το έχουμε ξαναπεί και εγώ δεν το εννοώ. Στα χάπια είναι όλοι. Υπάρχουν μελέτες και από ελληνικά και από ξένα ιδρύματα και λέει ο κόσμος είναι σε κατάθλιψη γιατί δεν ξέρει τι έχει. Ναι. Δεν ξέρει τι έχει. Δεν υπάρχει όραμα. Του πάνε να τα καταρρύψουν όλα, δεν έχει που να πιαστεί. Λοιπόν, το παιχνίδι αλλάζει και για να βλέπεις εμένα να μιλάω και να επιμένω, ειδικά εδώ 24 ώρες. Μέρα νύχτα δεν πληρώνομαι. Βάζω κάτι ζεύγω εγώ και κάποιοι φίλοι στον Αλμπέντο. Κλείνει τον Αύγουστο 9 χρόνια. Είμαστε εδώ. Και είμαστε εδώ γιατί μας ακούνε 100 κράτη από όλο τον πλανήτη, όπως ακούνε και εσένα. Παρακολουθώ εγώ να ξέρεις τα πάντα. Και εισπράττω και μου λένε και από τη Βόρεια Ευρώπη και την Κεντρική και από Αυστραλία και από παντού. Στέλνουμε χαιρετίσματα γιατί είναι χειμώνας εκεί τώρα και ξημερώνει. Τα χαιρετίσματά μας, ναι. Ο κόσμος λοιπόν που έχουμε πλέον το διαδίκτυο, δηλαδή το δίκτυο του Διός, για να ετοιμολογούμε και τις λέξεις και τις έννοιες,
μας φέρνει πιο κοντά και μας ακούνε σε όλο τον πλανήτη. Εάν δεν γουστάρανε αυτοί που ακούνε, ούτε εσύ θα είχες ακροαματικότητα σε αυτά που κάνεις και λες, ούτε εγώ. Άρα αυτή είναι η απάντηση. Τελεία και παύλα. Αυτή είναι η απάντηση. Ναι. Ελληνική γραμματεία, γιατί βάλετε? Γιατί ξυπνάει τον άνθρωπο. Το Βαγγέλη τον Παπαθανασίου τον έχεις γνωρίσει από κοντά? Το Βαγγέλη τον ήξερα γιατί έμενε στα Πατήσια πριν φύγει από την Ελλάδα και πήγαινε σε ένα γυμνάσιο εκεί στην οδό Νικοπόλεως και τον ήξερα και μιλάμε στα τηλέφωνα και τον είχα βγάλει και στον Αλμπέντο. Και μου έκανε την τιμή σε ένα project που ετοιμάσω και θα το δημοσιοποιήσω το φθινόπωρο από σένα, όπως σου είχα πει πρόπερση πριν το lockdown. Ναι. Πολύ μεγάλο. Τα έχω γραφτά αυτά. Εγώ δεν λέω τίποτα στον αέρα. Εγώ τι λέω και ανέκδοτα να λέω, έχω χαρτιά. Ηχητικά. Λοιπόν, και μου έκανε την τιμή, άσχετα που δεν ζει πλέον ο άνθρωπος αυτός, ο τεράστιος, να έγραφε, διότι δεν μπορεί, σε ένα βίντεο που θα παραχθεί, να έγραφε τη μουσική. Και μου λέει, δεν θέλω μία. Mm-hmm. Υπάρχει ο δικηγόρος του να το πιστοποιήσει αυτό. Και άλλοι που το ξέρουν εδώ από την ομάδα τη δικιά μας. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Είχα την τύχη να αναβρεθώ είτε να πιω καφέ, είτε να είμαι κολλητός, είτε να έχω τέτοιου είδους επικοινωνία κατά καιρούς με αυτούς τους ανθρώπους και θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό και κερδισμένο. Και νιώθω μια χαρά. Mm-hmm. Κοιτάω πίσω και νιώθω μια χαρά. Σου είπε ποτέ οτιδήποτε ο Παπαθανασίου για τη μυθοδία ή για τις σχέσεις που είχε με την NASA ή για το εξωτερικό, οτιδήποτε? Ή για την αρχαία Ελλάδα σου είπε κάτι ποτέ? Το συζητήσατε? Καταρχήν ήταν λάτρης του θέματος. Έχει κάνει δηλώσεις οι οποίες είναι στο διαδίκτυο και λέει είμαστε 17 αιώνες σκλαβωμένοι. Δηλαδή από το 300 μετά Χριστόν και εντεύτερ. Mm-hmm. Έχω φίλο μου αδερφικό και παιδικό, ο οποίος είχε μια μεγάλη διαφημιστική εταιρεία και έκανε την παραγωγή της μυθοδίας στους στήλους Ελβίου Διός. Δηλαδή το ξέρω το εργάκι πάρα πολύ καλά. Μην κοιτάς που δεν μιλάω και κάνω χιούμορ εγώ. Έχω το στυλ μου εγώ. Είχα κάνει και εκπομπή εδώ τετράωρη με Γεωργίου Διαμαντάρα και δεν θυμάμαι ποιον άλλο, ναι, ανάλυση της μυθοδίας στο Αλμπέντο, 4 ώρες, και τη βάζω και σε επαναλήψεις και πέσει. Το ξέρουμε το έργο. Το ξέρουμε το έργο. Και για να πιστοποιήσω σε σένα και μέσω εσένα στους φίλους, όταν έρθω πάνω, πιθανόν την άλλη εβδομάδα θεωρώ σίγουρο, γιατί έχω δουλειές να πάω στο Πήλιο, θα σου φέρω τα στοιχεία από αυτά που με ρωτάς για τη μυθοδία κλπ. Να τα δείξεις στους φίλους σου. Ωραία, όπως και με ρώτησες πριν, εγώ δεν ξεχνάω να ξέρεις ποτέ, για τα UFO κλπ. Είχαμε κάνει μια εκπομπή στο παρελθόν που ήμουν στο στούντιο. Είχαμε βγάλει από ένα βιβλίο που έχω πάρει από την Αμερική, εγώ εκδόσεως 77. Το είχαμε δείξει, ναι, ναι. Και έδειχνε την κρίση του 81 στη Μέση Ανατολή και έλεγε κάτω από την επιτήρηση των UFO. Το θυμάσαι? Θυμάμαι, βέβαια. Ναι. Ο χάρτης ήταν του 77. Προφήτης ήταν αυτός που το έγραψε. Ξέρουνε. Η Χίλαρη και κάποιοι άλλοι τους είχαν βάλει τους εξωγήινους και ο Κλίντον και την Area 51 στις προεκλογικές τους καμπάνιες. Σωστό. Mm-hmm. Σωστό. Άρα κάτι παίζει. Πάμε αλλού. Πάμε σε άλλα κόλπα και αυτοί ακόμα λένε που είναι ο Τσίπρας. Άσε το παιδιά, κλάπτε τον, βρείτε άλλον τώρα. Στεναχωρηθήκαμε. Για να καταλάβεις τι ύπνωση υπάρχει. Εδώ συνομιλούν με άλλους πολιτισμούς και αυτοί λένε ζήτω... Ναι, αλλά ο παπάς δεν ήθελε να κάνει εδώ ένα κέντρο της NASA, κάτι με τους δορυφόρους, με τους πυράβλους, τι είχε κάνει? Ο Τάκης έχει παραλυσία, 80%. Ναι, όχι, δεν λέω για το φυσικό τον παπά, λέω για τον παπά που ήταν με τον Τζίπρα, που κάτι είχε κάνει με την NASA, κάτι. Ναι, το space, ναι, εντάξει. Το κάνανε για να πάρουν διαστημόπλοιο να την κοπανίσουν πιο γρήγορα. Το κάνανε για να την κοπανίσουν πιο γρήγορα με διαστημόπλοιο. Σου μας πάρουνε με τις πέτρες. Φαντάσου ότι είμαστε στο 2023 και συνομιλούμε για όλα αυτά τα συγκλονιστικά για τον Παπαθανασίου, τους αρχαίους θεούς, την NASA, τα UFO. Και μέχρι και τώρα που μιλάμε, υπάρχει κόσμος που ακόμη βλέπει με περίεργο μάτι όλα αυτά. Φαντάζομαι τότε που ξεκίνησαν να τα λέτε το 80,
Πόσο δύσκολο ήταν όλο αυτό να το επικοινωνήσεις με το κοινό εκείνη την εποχή. Σκέψου τι λιδωρία είχαμε που δεν είχαμε και τα μέσα να το κάνουμε, αλλά η ιστορία έχει γραφτεί. Ένα, δεύτερον, θυμίζω στους φίλους να μην απογοητεύονται, διότι το σύμπαν είναι ελληνικόν. Η ονοματοδοσία, ο νονός που το βάφτισε έχει ελληνικά ονόματα το σύμπαν, από το πιο μικρό αστέρι μέχρι το πιο μεγάλο γαλαξία. Η πρώτη δύναμη στον πλανήτη εμπορική είναι η ελληνική ναυτιλία. Εντάξει, και ο μεγαλύτερος πολιτισμός είναι ο ελληνικός. Μέχρι και οι Κινέζοι βγήκαν και είπαν τα στρατιωτάκια, τα μολυβέ, τα... πώς τα λένε εκεί. Ο πύλινος στρατός. Ο πύλινος στρατός, μας τον κάνανε αρχαίοι Έλληνες. Έχω από κόμματα, από εφημερίδες, βγήκε ο πρόεδρος της Κίνας πρόπερση. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι πλανητική και συμπαντική δύναμη. Γι' αυτό θα τους χτίσει όλους. Με τον χύψη ωμέγα τρόπο τον καθέναν. Αυτό θα συμβεί και δεν θα αργήσει να συμβεί. Θα το απολαύσουμε παρέα όλοι, να είστε σίγουροι. Στα Ωραία. Πολύ σύντομα χρόνια που έρχονται. Λοιπόν, είναι πλανητική δύναμη, το επαναλαμβάνω, και δεν το έχει καταλάβει κανένας από τους απλούς πολίτες, ενώ το σύστημα το ξέρει. Το σύμπαν μιλά ελληνικά και η πρώτη ναυτιλία στον πλανήτη είναι ελληνική. Τι θέλω να πω με αυτό? Θεωρητικά κάνουν απεργία αύριο οι Έλληνες πλειοκτήτες ανά τον πλανήτη 5 μέρες. Δεν σου λέω κανένα μήνα. 5 μέρες, ξέρεις τι θα γίνει? Θα πεινάσει ο μισός πλανήτης. Για σκέψου το τι σου λέω. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω το εξής για ένα θέμα το οποίο είχαμε θίξει και σε εκπομπές στον κώδικα, αλλά το είχες θίξει καλεσμένος και σε μια εκπομπή τηλεοπτικού σταθμού των Αθηνών παλιότερα με τον Ρουμπάτη, τον ηθοποιό, Ρουμπάνης Τόδωρος, για εκείνα τα αγάλματα του εργαστήριου του Φιδεία που το τσιμεντώσαν μετά, μια συγκλονιστική αποκάλυψη τότε. Ο Ρουμπάνης, ο Θόδωρος. Ναι, είχα μιλήσει μαζί του, μου είχες δώσει εσύ τηλέφωνο και σε ευχαριστώ και δημόσια. Να τον βγάλεις, είναι εν ζωή ο άνθρωπος, έχει μεγαλώσει, να τον βγάλει να στα πει ο ίδιος. Ναι, εγώ έχω και ντοκουμέντα για τον έχω βγάλει στον Αλμπέντο. Είχα μιλήσει πέρυσι, νομίζω, αλλά μου είχε πει για να πάει ένα ταξίδι και μετά δεν επικοινωνήσαμε να τον ξαναπάρω. Να τον ξαναπάρεις. Ναι. Ήταν συγκλονιστικό και το θέμα με τα αγάλματα, έτσι. Αυτό βγήκε πρώτη φορά στη τηλεόραση το 11, το χειμώνα ή το 12, δεν θυμάμαι. Το έχω ανεβασμένο εγώ στο Facebook, στο albedo14tv.com. Έχει 350.000 επισκέψεις και υπάρχουν ντοκουμέντα, είναι η τηλεοπτική εκπομπή όλη, με χαρτιά, με πρωτόκολλα που αλλάζαν αλληλογραφία με το Υπουργείο κλπ. Κλπ. Και τους είχαν γραμμένους και ποια ήταν η δικαιολογία εδώ με το Μετροπόντικα. Τώρα τρυπά στη μάχη από κάτω. Ότι είχε, λέει, μία άσφαλτο, μία πίσα, ήταν πάρκινγκ εκεί, είναι από τα παλιά σπίτια της πλάκας που πέφτανε και τα κάνε πάρκινγκ εκεί για τα μαγαζιά και δεν μπορούμε να κάνουμε, λέει, κάτι, δηλαδή μας δουλεύουν ψιλογαζί. Εμείς θα τα βγάλουμε στη φόρα με εικόνα από το φθινόπωρο αυτά, αγαπητοί φίλοι και Βασίλη. Ωραία. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο. Είμαστε 50 λεπτά στο διαδικτυακό αέρα για να περάσω σε λίγο και στον κύριο Μανουήλ Αξιώτη, το φίλο σου. Τον οποίο δεν έχω φιλοξενήσει ποτέ πριν στο παρελθόν και θα μας μιλήσει για την ελληνική γλώσσα. Γι' αυτό εγώ το λέω δημοσίως. Υπάρχουν φίλοι εδώ πολύ δυνατοί στις γνώσεις και στα θέματα που έχουν να πούνε, που δεν έχουν ελεγχθεί από το κανάλι ή δεν έχουν βγει, για να δούμε και να ξέρουμε ότι υπάρχει ομάδα μεγάλη και δεν είναι μόνο αυτοί οι 5, 10, 15 που βγαίνουν συνήθως, είτε από την πλευρά μου είτε από την πλευρά σου. Έχουμε πολύ κόσμο που έχει κάτι να πει. Και πρέπει να βγαίνει και γι' αυτό και στο πρότεινα. Όπως και το άλλο που σου προτείνω και σε δεσμεύω δημοσίως, δεν λέω λεπτομέρειες και αντιλαμβάνεσαι να πω, σε περιμένει με ανοιχτές αγκάλες τηλεφωνικά ο Παντελής, επειδή μου έχει πει την άλλη εβδομάδα τυχόν είναι η τελευταία εκπομπή τη σεζόν, να τον βγάλεις να σου πει όλη τη γεωπολιτική και το μυστικό πόλεμο που έχει γράψει δύο βιβλία κλπ. Για να καταλάβουμε ότι κάποιοι ξέρουν τι παίζεται εδώ και χρόνια. Για το τώρα μιλάω και λέγανε έλα μωρέ τώρα ο Παντελής, ο Γιώργος, ο Βασίλης, ο Κώστας, ο Θανάσης. Αλλά ο Γιαννουλάκης άλλο κεφάλαιο, εντάξει, ο Γιαννουλάκης είναι... Είναι μια ομάδα μόνος του. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, για παιδιά, μένα ο Γιαννουλάκης το έχω πει κιόλας, τον θεωρώ... Ξέρεις ότι περιμένει τηλεφωνό σου να τα πείτε κατηδίαν και να τον βγάλεις το πρώτο, ναι, δεύτερο. Ωραία, είναι και η απέτηση του κόσμου γιατί με έχουν τρελάνει στα μηνύματα γιατί έχει καιρό να βγάλεις το Γιαννουλάκη, μου λένε.
ο Γιαννουλάκης κάνει τα διπλά χτυπήματα στον Αλμπέντο αφού τι κάνουν οι άλλοι μέσα όρο την ημέρα. Λοιπόν, τι λέω στον κόσμο που μας ακούει για τους φίλους απανταχού και ξέρω ότι μας γουστάρουν και λοιπά. Και σε αυτούς που δεν την είχαν πάρει χαμπάρι, τα δέοντας τη μαμά τους. Σε ευχαριστώ πολύ, ολοκληρώσουμε για να πάμε στον κύριο Αξιώτη τώρα σε δύο λεπτάκια. Έτσι, εγώ στεναχωρήθηκα απλώς γιατί δεν είχαμε και εικόνα, αλλά δεν πειράζει γιατί είχα βαφτεί, είχα βάλει make-up να μην φαίνονται τα δάκρυά μου. Είχα κάνει μια προετοιμασία. Και εγώ μάλλον δεν θα φάω τώρα το. Ούτε σήμερα ούτε αύριο μάλλον. Ελαφρά, γιατί κάνει και ζέστη, ελαφρά. Τα τελευταία χρόνια και με τη μέθοδο της ορθοτενίας που είπαμε προηγουμένως, αλλά πια με άλλους τρόπους, κυρίως στατιστικούς, έχουμε φτιάξει κάποιους αεροδιαδρόμους που περνούν από το ελληνικό χώρο. Έχουμε λοιπόν τρεις τέτοιους αεροδιαδρόμους. Ο ένας από αυτούς, που είναι και περνάει ας πούμε κατά μήκος όλη την Ελλάδα, ξεκινάει από τη Μέση Ανατολή, από Ιράκ, ας το πούμε, περνάει κάποια στιγμή από το Ιράκ, περνάει από Ισραήλ, πιάνει νότια Ρόδο, ανεβαίνει προς τα πάνω, Δήλο, στη Δήλο εκεί χωρίζονται σε δύο διαδρομές, η δεξιά πηγαίνει προς το Σούνιο, η αριστερή πηγαίνει προς ένα τρίγωνο ουφολογικό, όπως το λέμε, που είναι Σπέτσες Δοκός Κρανίδη. Εκεί πέρα οι δύο αυτές διαδρομές από το Σούνιο και από το τρίγωνο Σπέτσες Δοκός Κρανίδη ενώνονται και πάμε στο Λουτράκι, στο Ηραίο του Λουτρακίου. Από εκεί ανεβαίνει πάνω η πορεία και βγαίνει στη Παλαιοκαστρίτσα της Κερκίδας. Και από εκεί Αδριατική. Άλλα UFO μπαίνουν μέσα στο νερό, στην Αδριατική και χάνονται, άλλα όμως συνεχίζουν προς τα πάνω και βγαίνουν στη Σκανδιναβική θάλασσα, στο Βεθνοϊκό Κόλπο της Σκανδιναβίας, όπου υπάρχει ένα άνοιγμα κάτω από το νερό, περνάνε κάτω από τη Σκανδιναβία και βγαίνουν στο, κοντά ας πούμε, στο Βόρειο Πόλο, στο 81 μοίρες, όπου και έγινε, θυμόσαστε, το ατύχημα του Κούρσκ, του υποβρυχίου του πυρηνικού της Ρωσίας. Αυτό έκανε πειράματα ακριβώς στην έξοδο που έβγαιναν τα UFO για το Βόρειο Πόλο. Άλλη μία πορεία που έχουμε, αεροδιάδρομο που έχουμε αυτό τον αντικειμένο στο ελλαδικό χώρο, περνάει από τη μεριά που έχουμε εδώ στο νησί, γι' αυτό και το αναφέρω, είναι ακριβώς τα σύνορα, το πιο κοντινό σημείο που είσαστε η Σάμος με την Τουρκία. Περνάει από εκεί και ανεβαίνει προς τα πάνω και βγαίνει η Μακεδονία. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι όποιος κάνει παρατηρήσεις από τη προς τη μεριά της Τουρκίας, στο σημείο το πιο στενό, στον ουρανό, έχει πάρα πολλές πιθανότητες να καταγράψει κάτι τέτοιο. Ας δούμε τώρα τα slides. Εδώ θα δούμε, έχω μαζί μου αρκετά slides, στα οποία είναι καταγεγραμμένα αρνώς αυτό τα αντικείμενα διαφόρων σχεδίων και σχημάτων. Είναι φωτογραφίες διεθνώς γνωστές από όλο τον κόσμο βέβαια. Μετά θα ακολουθήσουν κάποια slides όπου έχω κάποια σκίτσα από μορφές των όντων, δηλαδή των πληρωμάτων αυτών των σκαφών, και μετά έχω κάποια αγρογραφήματα. Εδώ λοιπόν έχουμε σχήμα δίσκου, το κλασικό σχήμα δίσκου. Εδώ είναι τα φώτα του Λάμποκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε λοιπόν ότι πολλές φορές σε κάποιους χώρους σε κάποιες τοποθεσίες εκδηλώνονται κάποια φώτα. Βέβαια αυτό ήταν ένα μεγάλο περιστατικό, κράτησε γύρω στους 6 μήνες, ψαχνόντουσαν εκεί πέρα να δουν τι είναι. Υπήρχε ένας αυτοκινητόδρομος εκεί κοντά και λέγανε ότι ήταν αντανακλάσεις των φώτων των αυτοκινήτων, ας πούμε από το αυτοκινητόδρομο. Τελικά με ελικόπτερα που πετούσαν όλο 24 κλπ. Είδανε ότι αυτά ότι δεν είχε σχέση με φυσικά φαινόμενα και ότι απλώς κάθε τόσο εμφανιζόντουσαν αυτές οι φωτεινές σφαίρες όλες μαζί σαν σμήνος και περνούσαν πάνω από την περιοχή εκεί του Λαβόκ. Οι περισσότερες φωτογραφίες είναι από Ηνωμένες Πολιτείες και προς το τέλος είναι από Μεξικό. Εδώ επίσης είναι 4 UFOs που περνάνε πάνω από ένα πυρηνικό σταθμό. Βλέπουμε άλλο σχήμα αντικειμένου.
το μέγεθος διαφέρει. Υπάρχουν σκάφη ή διαστημόπλια, θα πούμε έτσι, τα οποία έχουν πολύ μικρό μέγεθος, είναι τηλεκατευθυνόμενα. Κάποια άλλα τα οποία έχουν, είναι μονοθέσια, άρα λοιπόν έχουν ένα ον πλήρωμα, και κάποια άλλα τα οποία είναι πολύ μεγάλα και έχουν πάρα πολλούς μέσα. Κατά καιρούς παρατηρούμε κάποια ύπταμνα αντικείμενα τα οποία στέκονται ακίνητα στον ουρανό, δεν κινούνται καθόλου. Κάποια σημεία αρχίζουν και κοκκινίζουν, γίνονται πάρα πολύ κόκκινα, και πάνω που νομίζεις εσύ ότι θα εκραγούν, αυτά σβήνουν. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι μπαίνουν σε άλλες διαστάσεις. Οτιδήποτε μπαίνει ή βγαίνει από άλλες διαστάσεις χάνει υλικό. Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι αυτά τα σκάφη τα οποία κοκκινίζουν και σβήνουν, στη θέση τους αρχίζει και πέφτει μια βροχή από κάποιες πολύ λεπτές οργανικές ίνες, που εμείς τις αποκαλούμε διεθνώς βέβαια σαν μαλλιά αγγέλου. Θυμίζουν πάρα πολύ αυτό το προϊόν που πουλιέται στο εμπόριο και που χρησιμοποιούν οι κοκκυρές. Αυτά τα μαλλιά αγγέλου, αυτές οι ίνες οι οργανικές, πέφτουν υπό μορφή βροχής στο έδαφος. Εάν τις πιάσεις, έχεις πρόβλημα στα χέρια σου, εγκάβματα, φουσκάλες κλπ. Αν τις αφήσεις, μετά από γύρω στα 10 λεπτά, 1 τέταρτο, εξατμίζεται και δεν μένει τίποτα. Εδώ είναι ένας μήνος αντικειμένων, 1989, Βέλγιο. Είχαμε έξαρση εμφανίσεων τότε στο Βέλγιο. Και μάλιστα επί 2 μήνες περίπου, όλο το Βέλγιο, όλοι οι κάτοικοι είχαν μονίμως βιντεοκάμερες στα ράτσες και τράβαγαν χιλιόμετρα ταινίες, ας πούμε, με τέτοιες εμφανίσεις. Εδώ είναι Χαβάη, φαίνεται πάνω από το αντικείμενο ψηλά. Αυτό είναι από πολύ μεγάλη μεγέθυνση, όπου φαίνεται το αντικείμενο. Είναι σχήματος καπάνας, έτσι αναφέρονται. Και αυτό επίσης είναι από πολύ μεγάλη μεγέθυνση, γι' αυτό και φαίνονται και οι κόκκι της μεγέθυνσης. Εδώ είναι 2-3 φωτογραφίες στη σειρά συνεχόμενες, που τις έχει τραβήξει ένας ερευνητής, ο Έντουαρντ Μπίλι Μέγερ Ζαφυρίου. Αυτός παντρεύτηκε κάποια στιγμή, είναι Ζαφυρίου, είναι Έλληνας, αλλά Μπίλι Μέγερ είναι το ξένο του όνομα, γιατί ο πατέρας ήταν ξένος, αλλοδαπός, Γερμανός μου φαίνεται. Μόνιμος κάτοικος Ελβετίας, κάποια στιγμή ήρθε στην Κόρινθο, αγάπησε μια κοπέλα, την Καλλιόπη, και την πήρε μαζί του, και στην Ελβετία πια κάποια στιγμή ήρθε σε επαφή με πλειάδιους, όπου του έδωσαν το δικαίωμα να φωτογραφήσει, να τραβήξει μια σειρά 100 φωτογραφιών με τα σκάφη τους. Είναι μερικές από αυτές, από τα σκάφη αυτά, το πλειάδιο. Εδώ βλέπουμε είναι δύο σκάφη, το πάνω είναι το μητρικό και κάτω είναι το τηλεκατευθυνόμενο, το ένα μπαίνει στο άλλο. Αυτό είναι ένας χαρακτηριστικός τύπος πλειάδιου σκάφους. Επίσης και αυτό είναι από την Ελβετία, από το Μέγερ. Αυτό είναι από μια οργάνωση του Βελγίου, της OPEPS, η οποία ασχολείται με αυτά τα θέματα. Όπως σας είπα προηγουμένως, το 1989 είχαμε έξαρση εμφανίσεων στο Βέλγιο. Επικοινώνησα τότε, συνεργαζόμουν με την οργάνωση αυτή της OPEPS του Βελγίου και μου έστειλε μια σειρά διαφανειών από τις εμφανίσεις εκείνες. Το θέμα ήταν ότι ήταν πάρα πολύ σοβαρό το περιστατικό του Βελγίου, όπου για πρώτη φορά είχε ασχοληθεί, είχε μπλεχτεί η βελγική κυβέρνηση, είχε μπλεχτεί η βελγική πολεμική βασιλική αεροπορία και είχε βγει και πόρισμα μάλιστα του επιτελείου της πολεμικής αεροπορίας, που έλεγε ότι πραγματικά δεν έχουν σχέση αυτά τα σκάφη με υγιεινά σκάφη. Εδώ είναι με μεγάλες ταχύτητες, δηλαδή είναι κάποια σκάφη τα οποία κινούνται πολύ μεγάλες ταχύτητες και έχουν πιάσει μόνο, έχουν μπορέσει και έχουν πιάσει μόνο τα φώτα τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν χιλιάδες καινούργιες φωτογραφίες, όπως επίσης και πάρα πολλές βιντεοτενίες που προβάλλονται, οι περισσότερες από αυτές και στα ελληνικά κανάλια, τα κρατικά, μετά τις 12 το βράδυ. Όποιος έχει κουράγιο, ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3, μετά τις 12 το βράδυ. Φοβερά ντοκουμέντα. Εδώ είναι ένα περιστατικό του 1948, αν θυμάμαι καλά, στο όρο Βίντεμ στο Νέο Μεξικό, όπου έκανε την εμφάνισή του αυτό το σκάφος για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Τρεις
ουφολόγοι ερευνητές της περιοχής απεφάσισαν κάποια στιγμή να κάνουν επαφή με το πλήρωμα αυτού του σκάφους. Το αποτέλεσμα ήταν, αφού χάθηκαν τα έχνη τους γύρω στις 3-4 μέρες, μετά οι αστυνομικοί τους βρήκαν απανθρακωμένους σε ένα σπήλαιο λίγο πιο πέρα. Και δεν είναι μεγέθυνση του σκάφους αυτού. Εδώ είναι τα τύπου καμπάνας, όπου λοιπόν βλέπουμε ότι σε αυτά τα σκάφη έχουμε τα πόδια, το κάτω μέρος της βάσης του σκάφους. Είναι τρεις μπάλες. Αυτές οι μπάλες αποχωρίζονται από το σκάφος αυτό, είναι τηλεκατευθυνόμενες και αυτές είναι που δημιουργούν τα αγρογραφήματα στα χωράφια που θα δούμε μετά και δημιουργούν αυτά τα περίεργα σχήματα, τα πολύπλοκα. Γίνονται από αυτές τις τηλεκατευθυνόμενες σφαίρες. Εδώ είναι ο Δόκτωρ Άλεν Χάινεκ, ο οποίος είναι ο πρώτος πανεπιστημιακός που έλαβε μέρος όχι μόνο σε επιτροπές της πολεμικής αεροπορίας και συμβενήσεων των ΗΠΑ, αλλά αργότερα έψαξε πάρα πολύ το θέμα και τελικά ήταν ο πρώτος πανεπιστημιακός που πήρε το μέρος των ερευνητών που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και μάλιστα έφερνε συνεχώς σε πολύ δύσκολη θέση το αμερικανικό κατεστημένο πανεπιστημιακό για αυτά τα θέματα πάνω, γιατί είχε φοβερές αποδείξεις και για από τεχνολογικής απόψεως και από αυτόπτες μάρτυρες που είχε και μάλιστα δίπλα του είχε και έναν ερευνητή και αυτόπτη μάρτυρα των φαινομένων αυτών, τον οποίο θα δούμε σε λίγο, τον Τζόρτζ Ατάμσκι. Είναι αυτός αριστερά που δείχνει με τα χέρια του. Ο Τζόρτζ Ατάμσκι κάποια εποχή έκανε επικοινωνία με έναν Αφροδιτιανό. Το πήρε αυτό στο σκάφος, του έκανε το γύρο του πλανήτη, πήγε σελήνη κλπ. Του επέτρεψε να τραβήξει μια σειρά φωτογραφιών, ολοκάθαρων φωτογραφιών, στο διάστημα. Το κατηγόρησαν βέβαια στα κανάλια των ΗΠΑ ότι είναι απατεώνας, σαρλατάνος κλπ, ότι το έκανε για προβολή δική του. Ο ίδιος προσπαθούσε να πείσει τους πάντες ότι δεν έχει κανένα λόγο να λέει τέτοια πράγματα. Πέθανε πάμπτωχος και βέβαια, ενώ όλα τα κανάλια της εποχής εκείνης τον αποκαλούσαν απατεώνα, όταν πέθανε η Αμερικανική κυβέρνηση τον έθαψε σαν ήρωα στο νεκροταφείο του Άρλιγκτον. Δημοσία τα πάνε. Αυτό λέει πολλά. Είναι μία από τις φωτογραφίες, αυτή που έδειξε προηγουμένως με τον δημοσιογράφο, που τράβηξε στο διάστημα. Εδώ φαίνεται λοιπόν στο διάστημα ένα πουρο, ένα μητρικό σκάφος, από το οποίο βγαίνουν μέσα από αυτά τα μικροτέρου μεγέθους σκάφη. Εδώ λοιπόν είναι ίχνος από ένα προσγειωμένο υπτάμενο αντικείμενο. Έχει προσγειωθεί και φαίνεται υποτυπωδός, ας πούμε, ο κύκλος που έχει σχηματίσει από το πάτημα. Επίσης εδώ είναι πάλι προσγείωση ενός σκάφους, το οποίο όμως βλέπουμε ότι είναι τρεις εποχές, είναι τρία συνεχόμενα slides που τα δείχνει, έχει το ίδιο σημείο σε τρεις διαφορετικές εποχές. Αυτό τι σημαίνει και πώς φαίνεται? Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που προσγειώνεται ένα τέτοιο σκάφος, το σημείο που έχει πατήσει, τουλάχιστον για μια τριετία, δεν μπορεί να βγει τίποτα. Είναι τελείως ξερό. Το βλέπουμε εδώ μια εποχή, άλλη εποχή και με χιόνι. Εδώ είναι μια κλασική περίπτωση ενός πολύ μικρού σκάφους που έχει προσγειωθεί, έχει περιστραφεί και έχει δημιουργήσει αυτό το βαθούλωμα. Εδώ είναι ένα περιστατικό που έγινε στην Νότια Αφρική. Ένα UFO προσγειώθηκε σε ένα γήπεδο. Η προσγείωση και η απογείωση δημιούργησε τεράστιες θερμοκρασίες με αποτέλεσμα να λιώσει η πίσα και να δημιουργηθεί αυτό το καλή καταστροφή. Εδώ είναι φωτογραφία από το βιβλίο μου, όπου είναι ένα περιστατικό προσγείωσης ενός αντικειμένου στο Πήλιο. Το ξεχωριστό είναι ότι επενέβη ο στρατός, κινητοποιήθηκε μια στρατική μονάδα της περιοχής, έκλεισε όλη την περιοχή εκεί πέρα. Κάποιοι αξιωματικοί λέγανε ότι ναι, κάτι προσγειώθηκε εδώ πέρα, όχι δικό μας.
και προσπαθούσαν πάρα πολύ καιρό να καλύψουν το σημείο προσγείωσης με απανωτά στρώματα από πίσα, τα οποία έριχναν ένα στρώμα πίσα, ξανά βγαίνε το σχήμα, ξανά έστρανα κλπ. Παιδεύτηκαν πάρα πολύ να το σκεπάσουν. Εδώ είναι ένα μικρό, με το μικρός κύκλος, που σημαίνει ότι ένα πολύ μικρό δισκοειδές αντικείμενο προσγειώθηκε εκεί. Αυτός ο κήπος βρίσκεται στην Κλειφάδα της Αθήνας, στο πράσινο της Αθήνας, και βέβαια οι πληροφορίες που από αυτόπτες μάρτυρες λέγανε ότι από αυτό το πολύ μικρό σκάφος βγήκαν δύο ξωτικά. Τα ξωτικά τι είναι, τα στοιχειακά όντα. Ξέρουμε από τις μυθολογίες ότι υπάρχουν τα τέσσερα στοιχεία της φύσεως, το νερό, το χώμα, το έδαφος, ο αέρας και η φωτιά. Το κάθε ένα από αυτά τα τέσσερα στοιχεία έχουν και τα όντα τους. Αν διαβάσουμε την ελληνική μυθολογία, είχε μάτι από τέτοιες οντότητες, όπως είναι οι νεράιδες, οι νεριίδες κλπ. Και βέβαια υπάρχει και το πέμπτο στοιχείο της φύσεως, η πεμπτουσία της φύσης, που είναι ο εθέρας. Άρα έχουμε και εθερικά όντα. Εδώ πάλι ένα αποτύπωμα προσγείωσης, κυκλικού αντικειμένου. Εδώ λοιπόν είναι οι Γερμανοί, που είναι πολύ μεθοδικοί σε αυτές τις έρευνες. Έχουν φτιάξει ένα πίνακα όπου γίνονται κάποια χορογραφήματα. Φωτογραφίζονται από ψηλά και τα έχουν βάλει κάτω οι Βρετανοί και οι Γερμανοί και προσπαθούν να βγάλουν άκρη. Έτσι λοιπόν έχουν φτιάξει ένα πίνακα που φαίνεται, που προσπαθούν να τα φτιάξουν σε κατηγορίες. Άρα λοιπόν δείχνουν εδώ μια κατηγορία από αυτά τα σχήματα, που είναι κύκλοι, ομόκεντροι, σχηματίζουν τετράγωνο, πεντάγωνο κλπ. Στη Βρετανία, επειδή έχουμε και έχουμε ακόμα πάρα πολλά αερογραφήματα και πολύ μεγάλο μεγέθος, μιλάμε δηλαδή για κατασκευές οι οποίες πολλές φορές φτάνουν και τα 600-700 μέτρα και μάλιστα και ένα χιλιόμετρο. Βρέθηκαν δύο πονηροί, οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια και λέγανε εμείς φτιάχνουμε τους κύκλους τα βράδια και κοροϊδεύουμε τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Με ένα ξύλο που το πατάνε με δύο σπάγκους και κάνουν γύρω-γύρω και σχηματίζουν αυτό το σχέδιο. Βέβαια βγαίναν πολλές φορές στα κανάλια μέχρι και λέγανε ότι εμείς φτιάξαμε το χθεσινό σχέδιο ή το προχθεσινό. Μέχρι που κάποια στιγμή ενώ ήταν σε ζωντανή στο στούντιο, ήταν ζωντανό ζωντανή εκπομπή. Εκείνη τη στιγμή ένας δημοσιογράφος βρισκόταν σε ζωντανή ανταπόκριση σε ένα χωράφι που μόλις πριν τρία λεπτά είχε δημιουργηθεί ένα τέτοιο σχήμα. Και τους λέγανε ποιος το φτιάξε αυτό. Και εκεί πια δεν ξαναεμφανίστηκαν σε κανάλια και αργότερα μετά το θάνατό τους αποκαλύφθηκε ότι και οι δύο δούλευαν για τη CIA. Εδώ λοιπόν είναι ένα αυρογράφημα, δηλαδή σε χωράφι με καλαμπόκι που από ψηλά σχηματίζει αυτό το σχήμα. Μιλάμε δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι μια κουκίδα μέσα σε όλο αυτό το σχήμα. Για να καταλάβετε το μέγεθος. Βλέπουμε τώρα, θα δούμε γρήγορα, διάφορα σχήματα που παρουσιάζουν αυτά τα αερογραφήματα από ψηλά, τα οποία θα μας θυμίσουν διάφορα θέματα. Εδώ είναι με φωτογραφία υπερήθρων, όπου φαίνεται, στο υπέρυθρο είναι το κόκκινο, ότι υπάρχουν ενέργειες, φοβερές ενέργειες τους στα σημεία που έχει γίνει η επέμβαση αυτή. Εδώ είναι στο Stonehenge και βγήκαν δύο UFOs από πίσω, χωρίς να το ήθελαν να φωτογραφίσουν άλλο πράγμα και βγήκαν τα δύο αντικείμενα. Μιλάμε αυτά τα σχέδια είναι πολλές φορές και ένα χιλιόμετρο μήκους. Μερικά σχήματα θυμίζουν DNA, άλλα αστρικά συστήματα και βέβαια στη Βρετανία υπάρχουν ολόκληρες ομάδες που προσπαθούν να σπάσουν το κώδικα γιατί πιστεύουν ότι κάτι θέλουν να μας πούνε αυτοί που παρουσιάζουν αυτά τα σχήματα. Βλέπουμε ότι είναι ακριβέστατα τα σχέδια, δεν ξεφεύγει τίποτα. Και μπορούν να φτιαχτούν μόνο από ψηλά. Είναι αδύνατο να φτιαχτούν από το έδαφος. Εδώ έχουν κυκλοφορήσει πολλές βιντεοτενίες αυτών των μαρτύρων που τραβάνε
τέτοιες κατασκευές και μάλιστα εδώ φαίνονται τα δύο αντικείμενα, αυτά που είπατε, τηλεκατευθυνόμενες σφαίρες, οι οποίες πλησιάζουν ένα χωράφι, από κάτω είναι ολοκάθαρο, δεν έχει φτιαχτεί τίποτα, κάνουν κάποιες κινήσεις και εμφανίζεται από κάτω το σχέδιο, αρχίζει ήδη και δημιουργείται το σχέδιο. Εδώ τώρα έχω κάποια σκίτσα και μερικές φωτογραφίες από όντα που έχουν βγει από τα γνώση αυτά τους πάνω αντικείμενα και που έχουν επικοινωνήσει με τους γήινους. Άλλα βλέπουμε ότι μοιάζουν με εμάς και μπορούν να αναπνεύσουν κανονικά, ενώ κάποια άλλα έχουν πρόβλημα οξυγόνου και έχουν σκάφαντρο και ειδικά μηχανήματα. Τα δύο αριστερά όντα αναφέρονται και πολλές φορές στη θεωρία της κούφιας σκύλης γης σαν τα τέρος. Υπάρχει μια θεωρία της κούφιας σκύλης γης όπου μερικά από τα επτάμενα αντικείμενα από αυτά έρχονται από το εσωτερικό της γης, από τους πόλους. 1948 γίνεται ένα ατύχημα ενός επτάμενου δίσκου, βγαίνει ένα όν από εκεί μέσα και το συλλαμβάνουν. Αυτή η φωτογραφία κάνει το γύρο του κόσμου, έχει διαψευστεί επανειλημμένα. Πολλοί είπαν ότι ήταν στημένη φωτογραφία, κάποιοι άλλοι είπαν ότι επειδή από λάθος τραβήθηκε, ήταν ντοκουμέντο, προσπαραγωνιούσαν μετά οι μυστικές υπηρεσίες να το διαψεύσουν. Μιλάμε για δύο πράκτορες οι οποίοι το συλλαμβάνουν. Εδώ λοιπόν θα δούμε άλλη μια μορφή όντως. Στη Ρωσία έχουμε πτώση ενός αντικειμένου. Μέσα από εκεί βρίσκεται ένα όν το οποίο αρχίζει σιγά σιγά και λιώνει. Πάνε οι στρατιωτικοί, ο ρωσικός στρατός εκεί πέρα και το βλέπει να διαλύεται αυτό το όν. Και το μόνο που κατορθώνει είναι να τραβήξει μόνο αυτή τη φωτογραφία. Βλέπουμε λοιπόν το εξής, ότι υπάρχουν δύο μάτια, μύτη, στόμα,